Κύριε Υπουργέ, Φαλάσσαρνα, Ελαφωνήσι και τι ακολουθεί, Μπάλος. Δηλαδή ό,τι προσελκύει τουρίστες και επισκέπτες στο νομό Χανίων, που ζει από τον τουρισμό σε μεγάλο βαθμό, τι θα γίνει, θα χτιστεί για χάρη λίγων, για χάρη επιχειρηματικών οικογενειών. Και μάλιστα με τι τρόπο. Ακούστε. Τριπλάσιος συντελεστής δόμησης σε αυτό το γιγάντιο ξενοδοχείο στα Φαλάσσαρνα από ό,τι προέβλεπε το ειδικό χωροταξικό του τουρισμού που ακυρώθηκε γιατί δεν έβαζε επαρκείς περιορισμούς. Προέβλεπε, δηλαδή έχουμε, προέβλεπε 0,05 συντελεστή δόμησης, δηλαδή αυτό που ισχύει για όλους τους πολίτες στην εκτός σχεδίου περιοχή, 200 τετραγωνικά μέτρα ανά 4 στρέμματα. Και εσείς αδειοδοτείτε εδώ πέρα 600 τετραγωνικά μέτρα ανά 4 στρέμματα. Και όχι σε 4 στρέμματα, σε 150 στρέμματα. Και μετά, το προοδικό διάταγμα 59 του 18 για τις προστατευόμενες περιοχές. Κακώς επιτρέπει, αλλά επιτρέπει. 150 κλίνες στη Νατούρα μόνο στην περιοχή Γάμα. Αδειοδοτείτε 850 κλίνες στη Νατούρα. Και χωρίς να έχετε ορίσει περιοχές μέσα στην περιοχή που είναι τα κρινάκια, δηλαδή την απόλυτη προστασία σίγουρα, αν έκανε τη μελέτη διαχείρισης, οποιοδήποτε βιολόγος και μελετής που σέβεται τον εαυτό του, θα ήταν απόλυτη προστασία στην περιοχή. Εσείς όχι μόνο χτίζετε, χτίζετε και εκτός ζώνης γάμα και πάλι με πολλαπλάσια δόμηση. Από 850 κλίνες, αντί για 150. Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε. Την ίδια στιγμή που το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο μας έχει καταδικάσει για οποιαδήποτε δόμηση σε περιοχή που δεν έχει σχέδιο διαχείρισης και που αυτή η περιοχή δεν έχει σχέδιο διαχείρισης, κύριε Υπουργέ. Και έχουμε αρνητικές γνωμοδοτήσεις και της προστατευόμενων περιοχών του ΕΦΥΠΕΚΑ από το ΙΠΕΝ και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κισάμου και του Τμήματος Περιβάλλοντος των Χανίων και του Δημοτικού Συμβουλίου Κισάμου. Θα επιτρέψετε να προχωρήσει αυτή η καταστροφή, παραβιάζοντας κάθε αρχή που έχει ρυθμιστεί σε αυτό το κράτος που έχει τόσους λίγους θεσμούς προστασίας περιβάλλοντος και αυτούς να παραβιαστούν και το Ευρωπαϊκό Δίκαιο να παραβιαστεί για ακόμη μια φορά και οι καταδικαστικές αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου να μην υπάρξει μόρφωση ακόμη μια φορά όταν αφορούν το περιβάλλον. Θέλω ρητές απαντήσεις. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Αγαπητέ κύριε συνάδελφε, καταρχήν, όχι, δεν τίθεται θέμα να δημιουργήσουμε συνθήκες προστίμων, διότι τότε δεν θα έχουμε λάβει το μήνυμα της καταδικαστικής απόφασης που σωστά αναφερθήκατε του 2012. Την απόφαση σε 849 κάθετος 19 του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, γιατί όσο οφείλαμε εντός της προθεσμίας που έπρεπε να έχουμε πάρει μέτρα για την διατήρηση τέτοιων περιοχών, δεν το κάναμε. Σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε να προσθέσουμε κι άλλα. Αντίθετα, για να καλύψουμε αυτό το κενό ερχόμαστε σήμερα, όπως και εσείς γνωρίζετε, με τις ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες στις προστατευόμενες περιοχές, περιοχή προστατευόμενη συγκεκριμένη, Natura 2000, ολόκληρη η περιοχή επέμβασης είναι μέσα στην προστατευόμενη περιοχή Natura 2000. Και άρα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί σε οποιαδήποτε επέμβαση. Μέσα από την ειδική λοιπόν περιβαλλοντική μελέτη που περιλαμβάνει και την περιοχή προς την οποία υπάρχει η αίτηση για αυτή την επένδυση και επειδή στο τέλος θα εγκριθεί αυτός ο σχεδιασμός, η ειδική περιβαλλοντική μελέτη όπως και εσείς γνωρίζετε με προεδρικό διάταγμα ακριβώς για να υπάρχει ασφάλεια δικαίου και προστασίας γι' αυτό δεν πρόκειται να γίνουν πράγματα τα οποία θα δημιουργούν προβλήματα και αφορούν και την προστασία του περιβάλλοντος αλλά και την επιβολή του προστίμου. Αυτά σαν μια πρώτη οριζόντια παρατήρηση και θα έρθω περισσότερο τώρα σε λεπτομέρειες. Σε ό,τι αφορά το πού βρίσκεται αυτή το αίτημα για την επένδυση αυτή, είναι σε φάση διαβούλευσης.
έχουν απαντήσει πολλοί φορείς και θεσμικοί, και ο Δήμος έχει απαντήσει τη ΣΑΜΟ και η Περιφέρεια Κρήτης έχει απαντήσει και βεβαίως υπάρχουν σε ό,τι αφορά την όλη περιοχή θετικές για μέρος της επένδυσης απαντήσεις και γνωμοδοτήσεις, αλλά και αρνητικές γνωμοδοτήσεις, ειδικά προς την παραλιακή ζώνη, γιατί όπως ξέρετε κι εσείς, αναπτύσσεται σε δύο υψομετρικά επίπεδα. Αυτό που είναι προς την ακτογραμμή είναι πιο χαμηλά, το επόμενο είναι ψηλότερα. Και σίγουρα θα ληφθούν μέτρα τα οποία θα διασφαλίζουν αυτά στα οποία αναφέρθηκα. Είναι στη φάση διαβούλευσης, αξιολόγησης όλων των γνωμοδοτήσεων και των παρατηρήσεων και αυτά θα ληφθούν σοβαρότατα υπόψη στην τελική απόφαση. Στη βάση που είπα, στη βάση αρχής, ούτε πρόσθετα πρόστιμα, ούτε καταστροφή της ιδιαιτερότητας που υπάρχει στην περιοχή, γιατί πράγματι έχει μια σημαντική ιδιαιτερότητα που πρέπει να προστατεύσουμε. Αυτές είναι οι πρώτες έτσι απαντήσεις. Θα συνεχίσω και στη δευτερολογία μου για να σας πω περισσότερα μέχρι εκεί που μπορώ, γιατί όπως είπα είναι στη διαβούλευση το όλο θέμα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ελάτε κύριε συνάδελφε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, και εγώ έχω συμμετάσχει στη διαβούλευση αυτή με πολύ τεκμηρημένες θέσεις. Και η Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού θα τα καταθέσω και στα πρακτικά τις δικές της θέσεις και τόσοι πολλοί φορείς. Και αυτές οι θέσεις λένε κάτι πολύ απλό. Είναι παράνομο. Παραβιάζει την νομοθεσία, παραβιάζει τα χωροταξικά πλαίσια, είτε είναι το περιφερειακό της Κρήτης, είτε και το τουρισμό που ακυρώθηκε από το Συμβούλιο Επικρατείας, αλλά ακυρώθηκε επειδή δεν ήταν αρκετά περιοριστικό. Δεν προστάτευε. Και εσείς έρχεται και περνάτε. Ξεπερνάτε στο πολλαπλάσιο αυτό που προέβλεπε, αυτό που ακυρώθηκε από το Συμβούλιο Επικρατείας, γιατί δεν προστάτευε. Μας λέτε ότι τα πρόστιμα, δεν θέλετε τα πρόστιμα, από τη μη συμμόρφωση. Μα εσείς, κύριε Υπουργέ, όχι εσείς προσωπικά, η κυβέρνηση Μητσοτάκη, έχει κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της για να μη συμμορφωθεί. Για την καταδικαστική απόφαση του Δεκεμβρίου του 20 μιλάμε. Θέλετε να συζητήσουμε πόσα αιωλικά βάλετε σε Natura, πόσα φωτοβολταϊκά, πόσες τουριστικές επενδύσεις σε Natura, χωρίς σχέδιο διαχείρισης από τότε, πόσα υδροελεκτρικά σε ποτάμια, ενώ έχουμε και άλλες αποφάσεις που σας λένε κρατήστε τους ποταμούς ανοιχτούς. Τα συζητήσαμε τον κύριο Αμυρά πριν έρθετε στην αίθουσα. Έχετε κάνει οτιδήποτε μπορείτε για να μην συμμορφωθείτε με την απόφαση αυτή. Μας λέτε, θα κάνουμε διαχειριστικές μελέτες και έτσι μορφωνόμαστε. Με αυτές τις μελέτες, τις διαχειριστικές, αλφα τις έχετε καθυστερήσει, ακόμα περιμένουμε να θεσμοθετηθούν. Όμως προσπαθείτε να δημιουργήσετε πρωτοτελεσμένα. Δηλαδή να έχετε γκρίνει όλα αυτά τα έργα πριν βγουν οι διαχειριστικές μελέτες. Γιατί αυτό γίνεται αυτή τη στιγμή εδώ πέρα. Μας λέτε ότι μην ανησυχείτε, το ειδικό πολεοδομικό, η ρίστο παρόδο, ειδικό πολεοδομικό νοείται στην επιστήμη της χωροταξίας και της πολεοδομίας ένα σχέδιο που έρχεται να βάλει ειδικούς όρους περιοριστικότερους του γενικού πλαισίου. Εσείς εδώ πέρα έρχεστε να διαλύσετε το γενικό πλαίσιο, να το αγνοήσετε πλήρως και να δημιουργήσετε ένα άβατο νομοθεσίας όπου δεν ισχύουν περιβαλλοντικοί κανόνες. Μας λέτε ότι το ΣΤΕ θα το περάσουμε στην ουσία από τον έλεγχο του ΣΤΕΜ γιατί είναι προεδρικό διάταγμα. Μα κύριε Υπουργέ, επειδή ακούω αυτό το επιχειρήμα διαρκώς, δεν γνωρίζετε με τόσα χρόνια θητείας αυτό το κυβερνητικό θόκο του Υφυπουργού Περιβάλλοντος. Δεν γνωρίζετε ότι δεν εξετάζεται το Συμβούλιο Επικρατείας επί της ουσίας τα προεδρικά διατάγματα, αλλά μόνο τυπικά. Επί της ουσίας εξετάζονται όταν γίνεται μόνο προσφυγή. Και έχει όπως έγινε παραδείγματος χάρη με το χωροταξικό των ΑΠΕ, με το χωροταξικό, συγγνώμη, το τουριστικό, το οποίο εσείς παραβιάζετε με πολλαπλάσια δόμηση και το Συμβούλιο Επικρατείας είπε ότι δεν είναι επαρκώς περιοριστικό. Οπότε έχουμε ένα σχέδιο αναπτυξιακό, το οποίο έρχεται να τσιμεντώσει, να τσιμεντοποιήσει
έναν από τους τρεις ευληματικότερους τόπους του νομού Χανίων και της Κρήτης. Φαλάσσαρνα, υπάρχει το σχέδιο για ταλαιφωνήσει και φαντάζομαι θα ακολουθείς κάτι για τον Πάλο. Εσείς θα μας πείτε. Και την ίδια στιγμή η κοινωνία αντιδρά, οι τοπικοί δήμοι αντιδρούν, οι υπηρεσίες του ΦΠΚΑ αντιδρούν, οι πολίτες στη διαβούλευση αντιδρούν. Αλλά ποιο είναι το αποτέλεσμα? Ποιο θα είναι το αποτέλεσμα, κύριε Υπουργέ? Θα λάβετε υπόψη αυτές τις αντιδράσεις ή για χάρη κάποιων επιχειρηματικών συμφερόντων θα περάσει και αυτό? Εδώ είναι, στα διατάφτα είναι η στάση του καθενός. Φοβούμαστε ότι με βάση αυτά που μας είπατε στην απάντησή σας για πράγματα που δεν θα κάνετε και όμως ήδη κάνατε, ήδη κάνετε την παραβίαση, τη μη συμμόρφωση με την καταδικαστική απόφαση και τόσα άλλα, φοβούμαστε ότι θα κάνετε αυτό που φοβάται η τοπική κοινωνία, να επιτρέψετε τη συνειδητοποίηση και της Φαλάσσαρνας και θα ακολουθήσουν και τα υπόλοιπα. Δεν θα σας το επιτρέψουμε. Είναι μαζικές οι αντιδράσεις και να ξέρετε ότι θα υπάρξει μαζική κινητοποίηση της τοπικής κοινωνίας και απέναντι σε αυτή την καταστροφή. Δεν είναι μόνο για τους τουρίστες στα Φαλάσσαρνα. Είναι για κάθε Χανιώτη, είναι για κάθε επισκέπτη από όλη την Ελλάδα. Καλό, κύριε Υπουργέ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε συνάδελφε, δεν θέλουμε να καταστρέψουμε. Σέβομαι την ευαισθησία σας, αλλά θέλω να σας πω ότι και εμείς ευαίσθητοι είμαστε για τις περιοχές που θέλουμε να προστατεύσουμε. Σε κάθε περίπτωση, είπαμε ότι γίνεται διαβούλευση. Η διαβούλευση έχει ένα λόγο για να γίνεται. Για να εκφράσει ο καθένας θεσμικός ή μη, ο κάθε φορέας, ο κάθε πολίτης την άποψή του, τα επιχειρήματά του. Και η υπηρεσία είναι υποχρεωμένη σε κάθε γνωμοδότηση, κάθε θέση να τεκμηριώσει την απάντηση, θετική ή αρνητική. Και όλα αυτά ως υλικό αξιολογούνται στο Συμβούλιο Επικρατείας. Δεν πηγαίνει τυπικά στο Συμβούλιο Επικρατείας. Άμα ήταν τυπικά, τότε δεν θα συζητούσαμε. Είναι ουσιαστική η παρέμβαση και η γνωμοδότηση από το Συμβούλιο Επικρατείας όλου του υλικού που θα φτάσει εκεί. Και επειδή, όπως ξέρετε, είναι ειδικό πολεοδομικό σχέδιο αυτό που αφορά την επένδυση. Άρα και αυτό θα εγκριθεί, αν εγκριθεί και αν φτάσει ως εκεί, μετά από γνωμοδότηση του Συμβουλίου Επικρατείας. Το οποίο θα λάβει υπόψη όλες τις παρατηρήσεις που αναφερθήκατε πριν. Άρα δεν έχει να κανείς να κρύψει τίποτε και στο τέλος δεν είμαστε χρήσιμοι εδώ αν νομοθετούμε ή αποφασίζουμε με τρόπο και με θέσεις που αύριο θα καταπέσουν στο Συμβούλιο Επικρατείας. Γιατί τότε δεν θα έχουμε προσφέρει τίποτε. Το αντίθετο θέλουμε. Θέλουμε να έχουν ληφθεί όσο γίνεται ασφαλέστερα τα μέτρα για κάθε επένδυση σε περιοχές που επιτρέπονται με τους νόμους και με τους κανόνες που επιτρέπονται να γίνουν για να έχουν διάρκεια και επενδύσεις. Δεν είμαστε εδώ να αποφασίζουμε σήμερα για να καταστρέφονται και οι επενδυτές αύριο. Δεν κάνουμε καλό ούτε σε αυτούς. Αυτά τα αναφέρω γιατί είναι θέση αρχής. Άρα η απάντησή μου λοιπόν σε ό,τι αφορά το θέμα της τεκμηρίωσης στις αρνητικές περισσότερο γνωμοδοτήσεις ή θέσεις είναι υποχρέωση των υπηρεσιών η τεκμηρίωση προς όποια κατεύθυνση να είναι ακόμη πιο υπεύθυνη και σοβαρή και ολοκληρωμένη, γιατί θα ληφθεί υπόψη στην τελική γνωμοδότηση Συμβουλίου Επικρατείας. Σε ό,τι αφορά τα μέτρα, πράγματι το ειδικό για τον τουρισμό κατέπεσε. Αυτά θα ληφθούν υπόψη και ως προς τη θέση και ως προς το μέγεθος της επένδυσης. Είναι αυτά που αξιολογούνται αυτή τη στιγμή. Άρα λαμβάνονται υπόψη και στην τελική απόφαση με την τεκμηρίωση για το τι και το πώς. Δεν είμαι έτοιμος αυτή τη στιγμή να σας δώσω απάντηση οριστική, διότι ο χρόνος δεν είναι όριμος για να σας απαντήσω. Όμως εκφράζω από αυτή τη στιγμή τη θέση ότι όλοι οι προβληματισμοί σε ό,τι αφορά την προστασία και σε ό,τι αφορά την νομιμότητα, αυτά θα ληφθούν υπόψη στην εξέλιξη της διαδικασίας. Είναι σε φάση αξιολόγησης όλων αυτών των παρατηρήσεων που αναφερθήκατε. Και εμείς θέλουμε αυτό που τελικά θα γίνει, ό,τι γίνει, να είναι ασφαλές. Και ασφάλεια σημαίνει ότι και μετά τις προσφυγές
που μπορεί να υπάρξουν αν η επένδυση στο όποιο μέρος προχωρήσει να μην έχει ατυχή κατάληξη. Γιατί τότε δεν θα έχουμε κάνει καλά αυτό που οφείλαμε σήμερα. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.